Καλώς τους! Ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στο κομμάτι της ψυχικής υγείας είναι η κατάθλιψη. Εμείς σήμερα δεν θα μιλήσουμε για την κλασική κατάθλιψη. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για την λεγόμενη χαμογελαστή κατάθλιψη. Αυτή που οι ειδικοί αποκαλούμε πιο επιστημονικούς όρους άτυπη κατάθλιψη. Και για να σας βάλω λίγο στο κλίμα να καταλάβετε τι είναι η άτυπη κατάθλιψη, σκεφτείτε τη συνθήκη που θα σας περιγράψω. Όλα στη ζωή σου φαινομενικά είναι καλά. Αλλά νιώθεις μια μελαγχολία, νιώθεις ένα κενό. Είναι σαν να μην τη ζεις τη ζωή σου, είναι σαν να τη βλέπεις σε ταινία. Λες τελικά να σε αφορά αυτό το βίντεο? Την απάντηση θα μας τη δώσει ψυχολόγος Ματούλα Βασιλάκη και ευθύς αμέσως θα μας πει ποια είναι τα συμπτώματα της χαμογελαστής κατάθλιψης. Οι άνθρωποι συνήθως έχουν υπερβολική όρεξη για φαγητό. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουν και βάρος. Ενώ στην κλασική κατάθλιψη συνήθως οι άνθρωποι δεν έχουν διάθεση για φαγητό. Ναι. Στην άτυπη κατάθλιψη οι άνθρωποι μπορεί να νιώσουν ευεξία ή χαρά από ένα καλό γεγονός, από το άκουσμα μιας καλής είδησης, αλλά η επίδραση αυτού του πράγματος φεύγει πάρα πολύ γρήγορα για να επιστρέψουν πάλι σε ένα αίσθημα βαθιάς θλίψης. Ενώ στην κλασική κατάθλιψη οι άνθρωποι νιώθουν μόνιμα θλίψη. Είναι εύκολο να νιώθουν, δεν νιώθουν χαρά. Επίσης, στην άτυπη κατάθλιψη δεν πλήττεται καθόλου το κομμάτι της ενέργειας. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι... Δεν πλήττεται. Όχι, είδες. Δεν. Είναι power, δεν... super, δυναμική. Και πολύ παραπάνω από το κανονικό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις έναν άνθρωπο που έχει άτυπη κατάθλιψη, γιατί συνήθως καταβάλει μία υπερπροσπάθεια για να μην φανεί προς τα έξω αυτό που νιώθει και που είναι μία βαθιά θλίψη. Επίσης, πάρα πολλές ώρες ύπνου. Μιλάμε δηλαδή από 10 ώρες και παραπάνω την ημέρα ότι έχει ανάγκη αυτός ο άνθρωπος να κοιμάται. Ενώ πάλι στην κλασική κατάθλιψη συνήθως εκεί θα δούμε αϋπνία. Επίσης το κομμάτι της κόπωσης δεν έρχεται πάλι σαν κόπωση, αλλά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι νιώθουν βαριά τα άκρα τους, τα πόδια τους, τα χέρια τους, σχεδόν μία ώρα τη μέρα, έτσι νιώθουν ένα βάρος, σαν να κουβαλούν ένα βάρος. Επίσης, θα δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνήθως κάποια θέματα στο κομμάτι των σχέσεων και αυτό συμβαίνει γιατί είναι πολύ ευαίσθητο το κομμάτι της κριτικής και της απόρριψης. Δηλαδή? Αυτό τι σημαίνει, ότι στη δουλειά τους ή στους, δυσκολεύονται να κρατήσουν σταθερές βαθιές σχέσεις και αυτό γιατί πάρα πολύ εύκολα θα νιώσουν θυγμένοι. Ότι τους έχουν προσβάλει, ότι τους έχουν κρίνει. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό αποφεύγουν και τις πολύ στενές σχέσεις. Έχουν σχέσεις, αλλά συνήθως όλοι όχι στενές και χωρίς διάρκεια, συνήθως. Οπότε πλήττεται και το κοινωνικό τους το κομμάτι. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ξέχασα να πω είναι ότι στην άτυπη κατάθλιψη, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι δεν εκφράζονται, σωματοποιούν πάρα πολύ. Δηλαδή, θα δούμε ότι έχουν προβλήματα στον αυχένα, στην πλάτη, γαστρεντερικά, προβλήματα με το στομάχι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σωματοποιούν πάρα πολύ. Υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα στους ανθρώπους με άτυπη κατάθλιψη και έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγάλωσαν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει από το περιβάλλον τους να δείχνουν πάντα δυνατοί. Δηλαδή το περιβάλλον έχει μια τέτοια προσδοκία. Είναι παιδιά που μεγάλωσαν έχοντας οι γονείς τους την προσδοκία ότι είναι το δυνατό μου το παιδί, το ικανό μου το παιδί, το καλό μου το παιδί, που πάντα τα καταφέρνει. Είναι το στήριγμά μου, είναι το αποκούμπι μου. Δηλαδή συνήθως τέτοιοι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει ένα περιβάλλον που έχει μεγάλες προσδοκίες και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, οι γονείς έχουν πολλά αποθυμένα προσωπικά και όλα αυτά τα προβάλλουν πάνω στα παιδιά τους, με μια ανάγκη τα παιδιά τους να πετύχουν, τα παιδιά τους να τους βγάλουν ως προπρόσωπους. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, είναι άνθρωποι που δεν έχουν μάθει να εκφράζουν το συναίσθημα, αλλά ούτε να έχουν και επαφή με το συναίσθημα. Αλλά εάν σταματήσουν λίγο, νιώθουν μια θλίψη, έχουν μια θλίψη μέσα τους. Η Ματούλα αναφέρθηκε στην έννοια της αυτοεκτίμησης και είναι ένα θέμα το οποίο στο παρελθόν το έχουμε συζητήσει διεξοδικά. Σας αφήνω κάτω στα σχόλια το σχετικό link για να το δείτε όταν έχετε χρόνο και όρεξη. Πάμε τώρα να δούμε ένα ακόμη κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ των ανθρώπων που η άτυπη κατάθλιψη τους έχει χτυπήσει την πόρτα και σχετίζεται με τα μοτίβα των επιλογών τους. Είναι άνθρωποι που έχουν επιτυχίες, έχουν μια επιτυχημένη εικόνα, αλλά από κάτω υπάρχει μια χαμηλή αίσθηση αξίας. Και αυτό γιατί συνήθως δεν είναι απαραίτητο ότι όλα αυτά που κάνουν και πράγματα που στην πραγματικότητα είναι η επιλογή τους. Και δεν είναι πράγματα τα οποία τα κάνω γιατί έτσι πρέπει να είναι, γιατί πρέπει να πετύχω.
Οπότε, επειδή ακριβώς αυτό δεν συντονίζεται με το μέσα τους, ναι. Είναι και αρκετά θλιμμένοι. Υπάρχει μια σύγκρουση εσωτερική. Ναι. Αλλά είναι ζήσει μια εικόνα επιτυχημένη. Αρκετά επιτυχημένη. Με μια βαθύτερη όμως αίσθηση ότι δεν αξίζω. Δηλαδή, κάτω από όλα αυτά, αν κάτσει ένας άνθρωπος λίγο και το αναλύσει και μπει μέσα του, κάτω από όλα αυτά, θα δει ότι έχει την αίσθηση ότι δεν αξίζει. Ότι δεν αξίζει ούτε η ζωή, ότι δεν αξίζει και ο ίδιος. Και θέλω να σου πω γιατί αυτό είναι το λίγο επικίνδυνο με αυτή τη μορφή κατάθλιψης. Γιατί επειδή ακριβώς συνδυάζεται η θλίψη με την ενέργεια, δηλαδή ο άνθρωπος έχει ενέργεια, πολλές φορές μπορεί πολύ πιο επιτυχημένα να αυτοκτονήσει. Με μεγαλύτερη. Γι' αυτό πολλές φορές θα δούμε να αυτοκτόνησε, αλλά δεν του φαινότανε. Τίποτα δεν μπορούσε να μας κάνει να καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε προβλήματα, αλλά συνήθως οι προσπάθειές τους είναι επιτυχημένες, γιατί έχουν την ενέργεια. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτά που λέμε σε αφορούν. Και η επόμενη ερώτηση φυσιολογικά είναι, και τώρα τι κάνω? Ας ακούσουμε τη Ματούλα. Λίγο να σταματήσω, λίγο να κάτσω με μένα, λίγο να με ρωτήσω τι νιώθω. Νιώθω στεναχώρια, ωραία. Γιατί τη νιώθω αυτή τη στεναχώρια? Είναι μια εσωτερική κατάσταση. Γιατί τη νιώθω, τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, τι είναι αυτό που σκέφτομαι, πίσω από αυτή τη στεναχώρια ποιες είναι οι σκέψεις μου? Ότι πρέπει να τρέχω συνέχεια και πρέπει να τα καταφέρνω για να είμαι αγαπητός, για να είμαι δυνατός, για να με αποδέχονται οι άλλοι, για να τους ικανοποιώ. Για ποιο λόγο, τι ψάχνω, την αγάπη? Αφού συνειδητοποιήσεις την κατάσταση που βρίσκεσαι, έχει έρθει η ώρα να κάνεις το επόμενο βήμα ή μάλλον τα επόμενα βήματα που ακολουθούν για να μπορέσεις να φύγεις από αυτόν τον φαύλο κύκλο της θλίψης. Συνήθως χρειάζεται αυτοί οι άνθρωποι να ξεκινήσουν ζητώντας βοήθεια, ζητώντας χάρες, μικρές χάρες. Θα σου πω, δηλαδή μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, μπορεί να χρειάζομαι να πάρω τηλέφωνο τη φίλη μου τώρα που έρχεται για καφέ, να της πω, μπορείς να μου κρατάς, να μου φέρεις και δύο λεμόνια. Δεν το κάνουν αυτό αυτοί οι άνθρωποι συνήθως. Θέλουν όλα, τα πάντα, να περνάνε από τα χέρια τους, τα πάντα. Γιατί? Για να έχουν τον έλεγχο. Και να έχουν τον έλεγχο και γιατί έτσι έχουν μάθει. Είναι ο αυτόματος πιλότος, είναι το αυτοματισμό. Superman, superwoman. Τα κάνω όλα. Δεν επιβαρύνω κανέναν, δεν έχω υποχρέωση σε κανέναν, δεν γίνομαι βάρος σε κανέναν, δεν χρειάζομαι βοήθεια από κανέναν. Τα καταφέρνω όλα μόνος μου. Οπότε τι συμβαίνει, Ανδριανή? Αρχίζει σιγά σιγά ο άνθρωπος και νιώθει ότι ανήκει, μπαίνει πάλι στη ζωή, σαν άνθρωπος πλέον και όχι σαν σούπερ ήρωας. Γιατί οι σούπερ ήρωες είναι και λίγο, όχι λίγο, είναι μόνοι τους με έναν τρόπο. Οπότε αρχίζει πάλι και συνδέεται. Συνδέεται με την οικογένειά του, συνδέεται με τους φίλους του, αρχίζει και συνδέεται με τη ζωή με έναν έτσι πιο ρεαλιστικό και αληθινό τρόπο. Γιατί το άλλο είναι σαν μια πανοπλία που πίσω από αυτό κρύβεται συνήθως έτσι ένας άνθρωπος που νιώθει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά εκεί μαθαίνει ότι είναι τάξη και να μην μπορώ να τα καταφέρω, δεν θα συμβεί κάτι. Πραγματικά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου αυτό το βίντεο να ήταν χρήσιμο. Να σας έδωσε απαντήσεις ή ίσως ακόμη και λύσεις. Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζουμε, πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και κάντε φυσικά και εγγραφή στο κανάλι μας. Με πολύ χαρά μοιραστείτε το συγκεκριμένο βίντεο με ανθρώπους που αισθάνεστε ότι μπορεί και να τους βοηθήσει. Να είστε καλά!